Ο κύριος Γιάννης Γλύκας είναι πρόεδρος Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων. Καλημέρα κύριε Γλύκα, αλλά είστε και συνήγορος του επιθεωρητή στην υπόθεση στο σταθμό της Λάρισας, τέλος πάντων, ο οποίος έχει κληθεί και ως κατηγορούμενος για την υπόθεση, σωστά? Καλή σας ημέρα κύριε Στάθη. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γλύκα. Και σε όλους καλημέρα. Βέβαια, η παρέμβασή μου με την ιδέα του συνηγόρου περάσπισης. Το ξέρω. Γι' αυτό σας ρωτάω, γι' αυτό θα το θέσουμε το θέμα. Η βασική του θέση ποια είναι? Ότι εγώ κατήρτισα ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά μου το τίναξαν στον αέρα σταθμάρχες, για να καταλάβω. Κοιτάξτε, και λόγω της απαγόρευσης από την Ολομέλεια των Δικαιωρικών Συλλόγων και λόγω της μυστικότητας της ανάκρισης, αλλά και δεν μπορώ να βγάζω δημόσια τα στοιχεία ενός ανθρώπου που θα απολογηθεί την Πέμπτη, κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να αναφερθώ σε λεπτομέρειες. Δεν θέλουμε λεπτομέρειες, απλά θα σας πω κάτι, κύριε Γλύκα. Θα υποστηρίξει. Θα σας πω γιατί, κύριε Γλύκα. Γιατί επειδή αυτός ο άνθρωπος, οφείλουμε εμείς, σαν δημοσιογράφοι, επειδή του την έχουμε πέσει, να το πω έτσι, και δικαίως ενδεχομένως, ή αδίκως θα φανεί. Αλλά έχουμε θέσει σειρά ερωτημάτων για τον πώς έγινε όλη η διαδικασία. Οφείλουμε να του δώσουμε και ένα βήμα απάντησης. Γι' αυτό σας το λέω. Δεσμεύομαι σε δεύτερη φάση να αναφερθώ αναλυτικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω σίγουρα ότι τον έχετε πέσει και μάλλον άδικα, για να χρησιμοποιήσω τη φράση την οποία χρησιμοποιήσατε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι δόκιμη ή όχι. Πάντως θεωρώ ότι έχει, όχι μόνο από εσάς, και δεν καταλογίζω φυσικά δόλο, ειδικά σε εσάς που σας ξέρω τόσα χρόνια, έχει βομβαρδιστεί αυτός ο άνθρωπος αδίκως. Εμείς κατέσαμε μια στάση πολύ ήπια. Ναι. Θα σεβόμαστε τη μυστικότητα της ανάκρισης, σεβόμαστε κυρίως τα θύματα και δεν πρόκειται να μπούμε σε μια λογική αντιπαράθεσης με κάθε μέρα να απαντάμε. Τι κατηγορία έχει, κύριε Γλύκα, ο επιθεωρητής? Είναι ίδιες κατηγορίες. Ίδιες κατηγορίες. Μάλιστα. Αλλά φυσικά με διαφορετικό κατηγορητήριο. Ναι. Στο ποινικό δίκαιο. Ναι. Υπάρχει, όσον αφορά τον ενδεχόμενο δόλο, η θεωρία της αποδοχής του κινδύνου. Mm-hmm. Σύμφωνα με την οποία ο ενδεχόμενος δόλος υπάρχει όποτε ο δράστης αποδέχεται τον κίνδυνο που θέτει με την συμπεριφορά του. Mm-hmm. Και διαφορεί για το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Yeah. Τώρα, πώς μπορεί με την κατανομή κάποιων βαρδιών, το μόνο μπορώ να σου πω, σε ανθρώπους που έχουν πιστοποιηθεί από άλλους και αυτό το πρόγραμμα εγκρίνεται από άλλους, από τους ανώτερους, πιο σωστά, του κυρίου προϊσταμένου που θεωρείς. Είχε και άλλους προϊσταμένους ο εντολέας σας. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι το πρόγραμμα εγκρίνεται από τους ανώτερους. Κύριε Γλύκα, σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως ή αναρωτική την επόμενη μέρα? Ναι, παρακαλούμε. Ενδεχόμενος δόλος είναι κάτι το οποίο είναι στα όρια του δόλου. Έτσι. Δηλαδή, όταν θέλω να σκοτώσω κάποιον ή δεν θέλω να το σκοτώσω, αλλά κάνω οτιδήποτε. Αποδέχομαι το αποτέλεσμα, κύριε Γλύκα. Ναι, αυτό δεν μπορεί να γίνει επειδή τοποθετώ έναν άνθρωπο να δουλέψει. Ήταν από τους εξεταστές του για να πάρει πιστοποίηση? Όχι, βέβαια. Όχι. Δεν έχει σχέση. Όχι. Ούτε με την εκπαίδευση του σταθμάρχη έχει σχέση. Ούτε με την εκπαίδευση, ούτε με την πιστοποίηση και φυσικά είναι ένας μόνιμος υπάλληλος. Όχι εργαζόμενος με μπλοκάκι. Το οποίο το σεβόμαστε απόλυτα, έτσι. Σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως η αναρωτική την επόμενη μέρα, το πρωί που πήρε. Σας άκουσα και στην ΕΡΤ που αναφερθήκατε σε αυτό. Αναφέρεστε κάτι που δεν είναι στο κατηγορητήριο. Έτσι. Και φυσικά δεν θα μπω στη μια διαδικασία τώρα να... Εγώ θα σας πω ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει ευθύνη. Δεν μπορεί να ξέρουμε κατά πόσο ο άνθρωπος αυτός έχει προβλήματα υγείας και δεν μπορεί να το δικάζουμε από την πρώτη στιγμή. Και γι' αυτό, για κάτι που έγινε 2 μέρες μετά, το τονίζω, 2 μέρες μετά το συμβάν, και έχει δώσει ήδη 2 καταθέσεις στην τροχέα και άλλη μία αυτοβούλο στην κυρία τότε τρίτη ανακρίτρια που είχε την υπόθεση. Πώς σχολιάζει για το δυστύχημα, τι λέει? Φαντάζομαι ότι το να είσαι αυτόν τον οργανισμό
πάνω στον οποίο προκλήθηκε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα. Έτσι. Νομίζω σας είπα αρκετά. Αυτό το οποίο σας λέω, ότι με το απολογητικό μας υπόμνημα και με την απολογία του ιδίου θα φωτιστεί όλη η υπόθεση. Πόσο σύντομα πιστεύετε ότι θα αποδοθούν ευθύνες? Γιατί είδαμε και στο μάτι πόσο έχει τραβήξει αυτή η υπόθεση. Συγκεκριμένη περίπτωση. Κοιτάξτε, πόσο σύντομα. Είναι ένα σοβαρό ερώτημα, το οποίο επιδέχεται μια συγκεκριμένη απάντηση. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε, γιατί η βιασύνη μπορεί να οδηγήσει και σε αμέλειες και σε παραλήψεις. Να έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Εμείς έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη. Έτσι, είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Υπάρχει ειδικό εφέτης ανακριτής και αναφιλιότρια που έχουν πέσει πάνω από τη δικογραφία. Να μην βιαζόμαστε. Θα αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει να υπάρχουν. Και φυσικά, εκεί που υπάρχουν, θα αποδοθούν. Και φυσικά, πάντα, η όλη διαδικασία θα πρέπει, θα το τονίζω, να. Θα πρέπει η όλη διαδικασία να κινηθεί στα πλαίσια μιας απαράβατης διάστασης του τεκμηρίου αθότητας. Συμφωνούμε απολύτως. Απολύτως. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γλύκα. Είστε καλά. Εμείς σεβόμαστε απολύτως τεκμηρίου αθότητας. Προφανώς, βέβαια, εδώ υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.